Κυρία Υπουργέ, πληθαίνουν τα τραγικά περιστατικά που αφορούν μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Κρήτη. Ειδικότερα μετά τη δημοσιοποίηση της απάνθρωπης κατάστασης στην ιδιωτική μονάδα Αγία Σκέπη στα Χανιά, ακολούθησαν εξελίξεις με ιδιωτικό γυροκομείο κολαστήριο στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, όπως και με άλλα 5 γυροκομεία χωρίς άδεια λειτουργίας, των οποίων οι εκπρόσωποι συνελήφθησαν πριν από ένα μήνα. Το πλήθος αυτών των περιστατικών και πόσα άλλα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ή δεν έχουν εντοπιστεί λόγω έλλειψης ελεγκτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιβεβαιώνει την βαρβαρότητα μιας πολιτικής που θέλει την πρόνοια στα χέρια των ιδιωτών, διότι εκεί καταλήγουν τα πράγματα, που αντιμετωπίζει ως κόστος την περίθαλψη και τη φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι. Οι δημόσιες δομές είναι ανύπαρκτες έως ελάχιστες, υποβαθμισμένες, υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες. Όχι μόνο δεν δημιουργούνται νέες, όχι μόνο δεν βελτιώνονται οι υπάρχουσες, αλλά συνειδητά τις απαξιώνεται και τις υποβαθμίζεται, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύεται η εμπορευματοποίησή τους σε μια εποχή που ο κόσμος της τρίτης ηλικίας και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν ανάγκη κρατικής στήριξης και φροντίδας. Συνολικά σε όλη την Κρήτη υπάρχουν 28 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Με εξαίρεση τα παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, Ρεθύμνου, Λασιθίου και παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων, τμήμα υπερηλίκων μη αυτοξυπηρετούμενων, που είναι δημόσιες δομές, όλες οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ. Κλπ. Που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Τώρα, από τις 28 αυτές μονάδες, οι 15 είναι αδειοδοτούμενες. Για παράδειγμα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από τις 16 μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων, οι 7 είναι αδειοδοτούμενες, ενώ, προσέξτε, δεν υπάρχει καμία, μα καμία δημόσια δομή. Ωστόσο, και σε αυτές τις λιγοστές δημόσιες δομές που προανέφερα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού και υποδομών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους. Τα τελευταία 10 χρόνια το μόνιμο προσωπικό έχει μειωθεί δραματικά. Το 65% όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκεται προς συνταξιοδότηση, ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί ή προβλεφθεί καμία πρόσληψη για την αντικατάστασή τους. Μεγάλο μέρος των αναγκών σε προσωπικό καλύπτεται από επικουρικό προσωπικό. Και ενώ σπάει κόκαλα το πρόβλημα της υποστελέχωσης, δεν υπάρχει πρόβλημα για την ενίσχυση των υπηρεσιών, των ελεγκτικών υπηρεσιών, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ειδικά ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2024, υπακούοντας σε δημοσιονομικές δεσμεύσεις, προβλέπει μία θέση ΤΑΦΕΨ εποπτών δημόσιας υγείας, δύο ΤΑΦΕΨ επισκεπτών υγείας, μία ΠΕΨ ψυχολόγων και δύο κοινωνικών λειτουργών συνολικά για όλη την Κρήτη, χωρίς να είναι σίγουρο φυσικά και αν αυτές οι θέσεις θα εγκριθούν. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, παρακαλώ, έτσι ώστε, και κλείνω με τα ερωτήματα, να ιδρυθούν στην Κρήτη σύγχρονες κρατικές επαρκείς σε αριθμό δομές φροντίδας ηλικιωμένων με κρατικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση και έλεγχο, δύο, να στηριχτούν οι υφιστάμενες δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επέκταση των κρατικών υποδομών, ώστε η λειτουργία τους να ανταπακρίνεται στις σύγχρονες διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες, και τέλος να διασφαλιστεί η ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης, καθώς και των ίδιων των δομών, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και φυσικά να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο του δημόσιου ελέγχου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφοι, κύριε Σεντιχάκη, ευχαριστώ και πάλι για την ερώτηση για τις δημόσιες δομές φροντίδας ηλικιωμένων στην Κρήτη. Είναι μια αφορμή ούτως ή άλλως να γίνει και ξεκάθαρο στους συμπολίτες μας που παρακολουθούν σήμερα το καθεστώς που ισχύει σήμερα στις δομές και βέβαια και ο ρόλος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο έτσι επιβλέπουμε περιφέρειας Κρήτης ό,τι αφορά την τρίτη ηλικία. Και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο μας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, μεριμνούμε ότι έτσι οι συμπολίτες μας, οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, τόσο από την παροχή κλειστής φιλοξενίας και περίθαλψης, αλλά και από τις ανοιχτές υπηρεσίες, έτσι, παροχή ανοιχτών υπηρεσιών στην κοινότητα, να βελτιώνονται συνέχεια, προφανώς χωρίς να έχουν φτάσει στο ιδανικό σημείο. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, έτσι ώστε να παρατηρήσουμε λίγο την κατάσταση. Όχι όμως, δεν είμαστε παρατηρητές και κοινωνικοί σχολιαστές, κυρίως να δράσουμε. Αυτό όμως δεν θα γίνει θεωρητικά. Με στην επόμενη ερώτηση θα σας πω και από το κομμάτι του προϋπολογισμού, αλλά και των προσλήψεων, το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το λέω και προς την ενημέρωση του κοινού, το κέντρο φιλοξενεί ηλικιωμένους σε τρεις δομές. Στο παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου, το οποίο λειτουργεί αυτοτελώς ως γυροκομείο για αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους. Φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 42 ηλικιωμένους και απασχολεί 27 εργαζόμενους.
στο παράρτημα Αμέαλα Σεφίου, το οποίο λειτουργεί ως θεραπευτήριο χρονίων πραθήσεων για ενήλικες αλλά και για υπερήλικες, φιλοξενεί συνολικά 80 ενήλικες και υπερήλικες περιθαλπόμενους και απασχολεί 49 εργαζομένους. Και στο παράρτημα Αμέα Χανίων, το οποίο λειτουργεί επίσης ως θεραπευτήριο χρονίων πραθήσεων για ενήλικες και υπερήλικες, φιλοξενεί 50 περιθαλπόμενους και απασχολεί 74 εργαζομένους. Αναφέρατε, κύριε Σεντιχάκη, και καλά κάνατε, την ανάγκη στήριξης των δημοσίων μονάδων με κρατική χρηματοδότηση. Σας ενημερώνω ότι σε ό,τι αφορά την Κρήτη, για το 2023 η χρηματοδότηση είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώστε, αν θέλετε, είναι 2.064.000 ευρώ τακτική επιχορήγηση, όταν το 2022 και το 2021 λάμβανε 1.100.000 ευρώ. Και αν συνυπολογίσουμε και την επιχορήγηση, το προσωπικό COVID και τα χρήματα από το λαχείο, η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στα 2.728.000, όταν το 2022 η επιχορήγηση ανήλθε με το σύνολο των προηγουμένων προϋποθέσεων στα 2.485.610 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μονάδες που αναφέρατε, στην περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν αυτή τη στιγμή 26 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ένα στο Ρέθυμνο με 70 φιλοξενούμενους, 4 στο Ελασίθι με 120 περιθαλπόμενους, 16 στο νομό Ηρακλείου με 810 φιλοξενούμενους και 4 στο νομό Χανίων με 200 φιλοξενούμενους. Για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους αναγκών, μόνο φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δύναται λαμβάνουν επιχορήγηση από τις περιφέρειες αποπιστώσεις και αυτές εγγράφονται στο προϋπολογισμό του Υπουργείου μας μόνο κατόπιν αιτήματός τους. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σύμφωνα με τις εκθέσεις κατανομής για την επιχορήγηση των νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στην περιφέρεια Κρήτης, μόνο τα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ανδρέας και Μαρίας Καλοκαιρινού, που υπάγονται στο πτωχοκομείο Ηρακλείου, επιχορηγούνται και από εμάς. Θέλω να ξέρω ότι τα εν λόγω ενδρύματα έλαβαν 17.765 ευρώ συνολική επιχορήγηση, αυξημένη σε σχέση με το 2022 και το 2021, που έλαβαν 12.765 ευρώ. Επιπλέον, θέλω να ξέρετε ότι καλύπτουμε τον ΕΟΠΗ για την παροχή τροφίων και για τα 3 παραπάνω παραρτήματα ΑΜΕΑ για το μήνα Μάρτιο, που έχουμε και τα τελευταία τελικά στοιχεία. Η επιχορήγηση ήταν 138.485 ευρώ, ενώ για το 2022 είχαμε καταβάλει στο σύνολο όμως 1.537.000 ευρώ. Για τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρετε, θα επανέλθω στη δευτερολογία για διαχείριση χρόνου. Κυρία Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση με τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων είναι σοβαρή και είναι οξυμένη, γιατί οξύνονται συνολικά τα κοινωνικά προβλήματα. Και ειδικά όταν έχουμε περάσει μία περίοδο, μακρά περίοδο, με τον COVID-19 και τα γνωστά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν αυτές οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Εγώ σας έθεσα 2-3 βασικά ζητήματα για τα οποία εκεί πρέπει να απαντήσετε. Δηλαδή όταν σας θέτουν ευθέως κάποια ερωτήματα, ευθέως πρέπει να είναι και η απάντηση σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Υποστελέχωση των δομών, υποχρηματοδότηση, σοβαρά κτηριακά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υποδομών γενικότερα και θέσατε και το ζήτημα της χρηματοδότησης, ότι το κράτος είναι συνεπής απέναντι στην ενίσχυση, τη χρηματοδοτική ενίσχυση, παραπάνω κτλ. Το παραπάνω τώρα είναι σχετικό, διότι οι ανάγκες είναι αυτές που καθορίζουν εάν είναι επαρκή ή όχι η χρηματοδότηση. Και οι ανάγκες λοιπόν λένε ότι δεν είναι επαρκή χρηματοδότηση. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελλείψεις στις δημόσιες δομές, ακόμα και αυτές οι δημόσιες δομές χρηματοδοτούνται ανεπαρκώς. Θα σας πω μόνο ότι το 70% του ετήσιου προϋπολογισμού των μονάδων της περιφέρειας Κρήτης πάει σε μισθούς και δαπάνες μη μόνιμου προσωπικού, εξωτερικών συνεργείων, επικουρικού προσωπικού κτλ. Υπάρχει μη έγκαιρη καταβολή της χρηματοδότησης των φορέων, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μη εξόφληση των υποχρεώσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Μιλάμε για τα οικονομικά έτη 2022-2023, με κίνδυνο να μείνουν χωρίς τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη καθαρισμού, φύλαξης, σύρτησης και καθαριότητας. Τώρα, από εκεί και μετά,
Σας έθεσα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στο Ηράκλειο, στην τέταρτη, πέμπτη πόλη της χώρας, ένας νομός με πάνω από 300.000 κατοίκους δεν έχει δημόσια δομή. Το αντιλαμβάνεστε? Τι έχετε να πείτε γι' αυτό ή τι θα κάνετε γι' αυτό? Είναι απλό το ερώτημα. Στα Χανιά λειτουργεί δημοτικό γεροκομείο με πάρα πολλά προβλήματα. Η λειτουργία του έχει επιβαρυνθεί από περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων, έχει αλλάξει ο χαρακτήρας του, ενώ εκκρεμεί χρηματοδότηση για την ανέργεια της Νέας Πέρυγας και υπάρχουν ελλείψεις φυσικά μόνιμου προσωπικού που αφορά τη λειτουργία του. Δεν έχετε άραγες ευθύνη ως κυβέρνηση για την απάνθρωπη κατάσταση στην ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά, που είπα στην πρωτολογία μου? Όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια, που γνωρίσατε όλοι σας για την κατάσταση του συγκεκριμένου γεροκομείου από το 2010, οπότε είχε αποφασιστεί, είχε υπογραφεί το σφράγισμα αυτής της δομής. Μια απόφαση που ποτέ δεν υλοποιήθηκε, διότι δεν υπήρχε δημόσια δομή για να φιλοξενήσει τους γέροντες και τις γερόντισες. Και μετά από 12 χρόνια, και εφόσον έχει πάρει τέτοια έκταση το ζήτημα και έχουν προφυλακιστεί οι ιδιοκτήτες ιδιωτικής μονάδας, ακόμα δεν μπορεί να βρεθεί εναλλακτική δομή για τους ηλικιωμένους. Το ίδιο είναι και στο Λασίθι. Είναι γνωστά σε όλους τους αρμόδιους φορείς, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμος, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το γεροκομείο Ιεράπετρας. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με διαχειριστή το Σύλλογο Φίλων Τρίτης Ηλικίας, το οποίο λειτουργεί με προσωρινή αναστολή της απόφασης για διακοπή της λειτουργίας του, ενώ είναι ορατό το ενδεχόμενο διακοπής και της λειτουργίας του γεροκομείου Παναγία Ιερόντισσα στο οροπέδιο Λασιθίου, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Ιδρύματος λόγω έλλειψης χρημάτων. Μα τα ίδια τα γεγονότα απέδειξαν στην πράξη ότι η έλλειψη δημόσιων δομών και υπηρεσιών πρόνοιας στα πλαίσια της πολιτικής που λογαριάζει ως κόστος την προστασία της ζωής και την ασφάλεια των πιο ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού είναι όχι απλώς αδιέξοδη, αλλά και επικίνδυνη. Και γίνεται και ακόμα πιο επικίνδυνη, διότι δεν υπάρχει πρόβλεψη να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας που έχουν την ευθύνη για τους ελέγχους, με άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το πλαίσιο ελέγχου των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων. Και θα τελειώσω με αυτό. Ένα παράδειγμα. Από στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνασης Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία θα καταθέσω και στα πρακτικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το 2020 έγιναν 22 έλεγχοι. Το 2021, ξέρετε πόσο έγιναν? 9. Στα Χανιά, το 2020 έγιναν 20 έλεγχοι, το 2021 μόλις 7. Κύριε και στο Λασίθι από 7 το 20, 5 το 21. Και κλείνω με παρακαλώ, αυτό. Κύριε συνάδελφε, κλείστε. Εμείς θεωρούμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, και κλείστε. Αυτό, ότι πρέπει να ωραία. Ο ίδιος ο λαός που θα σώσει τον ίδιο τον εαυτό του ωραία. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ωραία. Για να σταματήσει ευχαριστούμε, αυτό τον κακύφωνο, ευχαριστούμε. Των δημόσιων δομών και να διεκδικήσει δημόσιες δομές που να καλύπτουν τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες. Συνήθως μου λένε ότι είμαι ακριβής. Δεν ξέρω. Τώρα είπατε ότι δεν σας απάντησα. Νομίζω ότι σας απάντησα ότι ήταν διπλάσιος ο προϋπολογισμός από τη μία χρονιά στην άλλη. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Για τα υπόλοιπα, να δεχτώ ότι η ερώτηση μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει τα στοιχεία στη δευτερολογία. Όταν όμως λέμε ότι στον προϋπολογισμό του 2021 και του 2022 λάμβανε 1.100.000 ευρώ και στο 2023 η τακτική προεπιχορήγηση ανέβηκε στα 2.064.000 ευρώ, φαντάζομαι ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία αυτό. Το λέω έτσι, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί στη Βουλή και ξέρετε ότι προσπαθώ συνέχεια να σας δίνω απαντήσεις που είναι συγκεκριμένες. Λοιπόν, επειδή το ζήτημα του ιδιωτικού. Η γεροκομεία Αγίας Ελένης δεν είναι απλό, είναι πάρα πολύ κέριο. Μάλιστα, αντιμετώπισα από τις πρώτες εβδομάδες που πήγαμε σε αυτό το καινούργιο Υπουργείο, με τη δυσκολία, όπως αντιλαμβάνεστε, της διοικητικής υποδομής, με την επιμονή όμως της επίλυσης, πάντα σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί γνωρίζετε ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι από τις 3 Αυγούστου έχει δεσμευτεί και διατεθεί εκ μέρους του Κέντρου Πρόνοιας στην Κρήτη το σύνολο των κενών κλινών που διαθέτει και στα 3 παραρτήματα που προανέφερα, για να μην κουράσουμε με την αναφορά τους ξανά, για τη μεταφορά, εισαγωγή και φιλοξενία ηλικιωμένων απόρων από το ιδιωτικό γεροκομείο. Είμαστε σε συνεννόηση με το Κέντρο Κοινότητας Ηρακλείου, μπορείτε να το ελέγξετε, και με την Εισαγγελία Ηρακλείου για τη βέλτιστη δυνατή λύση στην υλοποίηση της μετακίνησης, η πρόεδρος του Κέντρου κάτω, αλλά και ίδια έχω και προσωπική επαφή με τον Περιφερειάρχη. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν θέλει να αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας απροστάτευτο. Επαναλαμβάνω και στην προηγούμενη ερώτηση που είπα ότι δεν υπάρχει ένα προνόμιο κοινωνικής ευαισθησίας. Όλοι και κυρίως το κράτος αυτό το κομμάτι θα πρέπει να μεριμνήσει. Και βέβαια συνέχεια και δική μου πρόθεση είναι και η έλεγχη να είναι ακόμα πιο έντονη και κυρίως αυτό το κομμάτι της μακροχρόνιας φροντίδας. Μιλήστε για το ζήτημα του προσωπικού. Για το ζήτημα του προσωπικού ξέρουμε ότι η ανάγκη των μονάδων είναι διευρυνόμενος και βέβαια γι' αυτό το λόγο άμεσα
επειδή είπατε και για το επικουρικό προσωπικό COVID, θα καταθέσουμε διάταξη έτσι ώστε να υπάρξει παράταση των συμβάσεων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος χρονιάς. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στις μονάδες που υπηρετούν. Και αυτά είναι 21 άτομα για τα 3 παραρτήματα, για να έχετε και τον αριθμό. Όπως επίσης προωθείται έτοιμα για προσλήψη 14 ατόμων στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού 24, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του κέντρου. Τώρα, μια σημαντική λεπτομέρεια την οποία θα ήθελα να ελέγξετε και ο ίδιος. Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης, βρίσκεται σε όριμο στάδιο και σύντομα θα έχουμε δημοσιεύσει και το νέο κανονισμό λειτουργίας. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί προβλέπεται εκ νέου επικαιροποιημένη πλέον η κάλυψη ενός διευρυμένου φάσματος υπηρεσιών, με βασικότερα την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής και κλειστής φροντίδας, μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας περίθαλψης, αποθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και η παροχή στα ωφελούμενα άτομα προγραμμάτων κατοίκων στήριξης. Επειδή είπατε για τις πολιτικές για την τρίτη ηλικία, απλά να αναφέρω πάλι για τα στοιχεία σας ότι χθες δώσαμε το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων σε 15.830 δικαιούχους, περίπου 5.777.483 ευρώ, καθώς και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων σε 18.018 δικαιούχους, ποσό το οποίο ανέρχεται στα 7.021.259 ευρώ. Το πολύ σημαντικό όμως, και αυτό θέλω να το συγκρατήσετε, γιατί θα λογοδοτήσουμε πολύ σύντομα και γι' αυτό, μόλις ολοκληρωθεί, είναι η συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Υγείας και την DG Reform, τη Γενική δηλαδή Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, για μια συνολική στρατηγική, εθνική στρατηγική για τη μακροχρόνια φροντίδα, η οποία πέραν το κομμάτι της πρόνοιας ή και της, έτσι, της φροντίδας που πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους τρίτης και τέταρτης ηλικίας, έχει να κάνει και με την υγιή και ενεργό γύρανση. Άρα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε. Πιστεύουμε ότι και αυτή η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράξει ουσιαστικά, έτσι, συμπεράσματα για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν σε εθνικές πολιτικές. Σας ευχαριστώ πολύ.